Καλησπέρα φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina και σήμερα σας έχω μία διαφορετική συνταγή, ένα διαφορετικό ημάμ χωρίς τηγάνισμα και πολύ λάδι που μπορεί να φάει οποιοδήποτε, και αυτός που κάνει δίαιτα και αυτός που δεν την κάνει. Αυτό που θέλω να σας πω, ίσως το γνωρίζετε, ίσως και όχι, ότι η μελιτζάνα όπως η ντομάτα ανήκει στα φρούτα. Αυτό που σας δείχνω τώρα η τελίτσα είναι στην άκρη της μελιτζάνας, στρογγυλή, είναι θεωρείται θηλυκιά μελιτζάνα και αυτές που είναι οβάλ είναι αρσενικές. Λοιπόν, λένε ότι οι αρσενικές έχουν περισσότερα σπόρια και είναι πιο πικρές. Οπότε όταν διαλέγουμε, καλό είναι να βλέπουμε τις τελίτσα, δηλαδή να είναι στρογγυλή και μικρή και όχι μακρόστενη. Αυτή τη στιγμή εγώ τις καθαρίζω, τις έχω πλύνει, τις καθαρίζω με ένα peeler, κόβω μία λωρίδα γύρω-γύρω. Αυτό το κάνω για να μπορέσω κυρίως να το βάλω, να έχει καλή εφαρμογή όταν θα το βάλω πάνω στο ταψί. Τις έχω προετοιμάσει και τώρα τις κόβω στη μέση, αλλά βλέπετε πως τις κόβω. Η λωρίδα αυτή που την έχω καθαρίσει θα είναι από κάτω. Λοιπόν, σας δείχνω λοιπόν ότι αυτό δεν έχει σπόρια, οπότε δεν θα είναι πολύ πικρό. Ωστόσο, εγώ τις χαράζω όλες. Ξαναδείχνω πως τις κόβω. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε με τις άλλες τις μελιτζάνες, όχι αυτές τις. Τις τσακώνικες μελιτζάνες, οι μακρόστενες που είναι πιο ξανθό χρώμα κτλ. Είναι πάρα πολύ νόστιμες, αλλά αυτές τις κάνω, τις τσακώνικες εννοώ, τις κάνω με το μοσχαράκι με μελιτζάνες, πάρα πολύ ωραία συνταγή. Λοιπόν, τις έχω χαράξει όλες, βάζω αλάτι και θα τα αφήσω λίγο να μαραθούν, κάνα μισάωρο. Ωστόσο, έχω βάλει το φούρνο να ζεσταθεί σε γκριλ, δηλαδή maximum 250-270 βαθμούς. Βάζω πάνω σε ένα ταψί αλουμινόχαρτο από πάνω τη σχάρα και πάνω σε αυτό θα βάλω τις μελιτζάνες που θα τις ξεπλένω τώρα. Για να φύγει όλο το αλάτι. Τις στίβω όλες πάρα πολύ καλά να φύγει όλο το υγρό. Και έτσι και θα μαγειρευτούν γρήγορα και δεν θα τραβήξουν ούτε το λάδι εκείνο που θα έχει η σάλτσα. Λοιπόν, τις ανοίγω, τις τοποθετώ πάνω στη σχάρα. Είναι 5 μελιτζάνες, δηλαδή 10 κομμάτια ουσιαστικά, τα οποία θα μου κλείσουν μία ένα ταψί, να το πω έτσι, ένα πυρέξ, το οποίο είναι 30x27 ή 32x27. Βάζω λίγο λαδάκι, λίγο, μία σταγόνα, και το περνάω με ένα πινέλο. Και το βάζω στο φούρνο, στη πάνω σχάρα, δηλαδή στο πάνω τέτοιο, σκαλί, για γκριλ. Και ετοιμάζω τώρα τις ντομάτες, δηλαδή έχω 5, συνήθως έτσι κάνω, 5 μελιτζάνες, για κάθε μία μελιτζάνα υπολογίζω από μία ντομάτα. Έχω 5 ντομάτες, τις οποίες θα τις τρίψω στο τρίφτη χοντρό,
Θα μπορούσα να το κάνω και στο Blender, αλλά το βρίσκω πιο γρήγορο αυτό, γιατί άλλο είναι να πλένεις μετά ολόκληρο Blender και άλλο είναι τον drifty. Και έτσι μένει μόνο η φλούδα στα χέρια μου, βλέπετε όλη η σάρκα είναι μέσα. Λοιπόν, αυτές είναι οι ντομάτες μου. Βάζω το τηγάνι μεγάλο, αυτό είναι μεγάλο τηγάνι, μην το κοιτάτε, δεν φαίνεται, αλλά είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό είναι το λάδι που θα βάλουμε, δεν θα έχει άλλο λάδι. Λοιπόν, 5 μέτρια κρεμμύδια, αυτά είναι νομίζω 4, αλλά είναι αρκετά μεγάλα. Αν είναι μέτρια θα πάρετε 5, αν είναι μεγάλα θα πάρετε 4, είναι υπεραρκετά. Τις κόβω με αυτόν τον τρόπο. Μισοφέγγαρο που λέμε. Στη μέση το κρεμμύδι και μετά μεσοφέγγαρο. Ετοιμάσαμε και το κρεμμύδι. Και τώρα το κρεμμύδι θα σοταριστεί στο λάδι που έχει ζεσταθεί, δεν το έχω κάψει. Έχει ζεσταθεί γενικά, δεν το αφήνω το λάδι να κάψει πάρα πολύ σε κανένα φαγητό. Έβαλα λοιπόν το κρεμμύδι, βάζω λίγη ζάχαρη, μαύρη, πάντα το κάνω αυτό, γιατί καραμελώνει καλύτερα. Λοιπόν, έτοιμες και οι μελιτζάνες μου, έχουν ψηθεί. Και αρχίζω και ετοιμάζω τις πιπεριές που είναι και αυτές 5, έτσι υπολογίζω, 5 μελιτζάνες, 5 ντομάτες και 5 πιπεριές και 5 κρεμμύδια και λίγο παραπάνω σκόρδο. Τις κόβω ζουλιέν αυτές, τις πιπεριές. Και τώρα στο κρεμμύδι βάζω τις ντομάτες και θα προσθέσω, έχω ένα εργαλείο το οποίο κόβει, βλέπετε, φλίδες κάνει το σκόρδο. Πάρα πολύ λεπτές φλίδες. Όλο αυτό που βλέπετε λευκό είναι το σκόρδο. Ανακατεύω και βάζω, εκείνη την ώρα βάζω και τις πιπεριές οι οποίες πρέπει να μαραθούν. Δεν βάζω καθόλου νερό. Το νερό δεν μπαίνει ούτε στα γόνα. Αυτό θα είναι έτσι πολύ νόστιμο φαγητό. Λοιπόν, μαδάω εδώ το θυμάρι που έχω στη βεράντα και το δυόσμο. Θα μαδίσω τώρα το θυμάρι και θα ψιλοκόψω το δυόσμο και θα προσθέσω στα υπόλοιπα λαχανικά που αυτή τη στιγμή είναι στο τηγάνι και σοτάρονται. Ουσιαστικά τώρα σοτάρισμα τελείωσε, λίγο βράζουν, λίγο όμως, για να είναι al dente, δεν χρειάζεται πολύ, γιατί θα μπει μετά στο φούρνο. Ωραία. Το βάζουμε λοιπόν στα υπόλοιπα λαχανικά. Ανακατεύω. Και θα αφήσω λίγο να βράσουν, λίγο. Βλέπετε πόσο
υγρό έχει, οι ντομάτες και οι πιπερίες. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά αφήνουν όλα υγρά και τα κρεμμύδια. Λοιπόν, τώρα βάζω τα μπαχαρικά. Ρίγανη φυσικά. Όχι πολύ, ίσα ίσα. Μαύρο πιπέρι. Πάπρικα καυτερή. Άμα σας αρέσει πολύ να είναι καυτερό, βάζετε παραπάνω. Εμένα δεν μου αρέσει, ίσα ίσα. Λοιπόν, πάπρικα γλυκιά. Πάπρικα καπνιστή. Και αλάτι. Δοκιμάζετε μετά το αλάτι, άμα σας αρέσει να είναι λίγο τσιμπημένο, το βάζετε, αλλά δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι υπεραρκετό, ας πούμε, ένα κουτάλι της, του γλυκού είναι υπεραρκετό το αλάτι. Είναι τόσο πλούσια η γεύση από όλα τα λαχανικά που δίνουν, που το αλάτι δεν του λείπει. Και αφήνω ακόμα για λίγο να βράσει, να μαραθεί καλά-καλά η πιπεριά και ετοιμάζω φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκόβω δηλαδή το μαϊντανό για να το προσθέσω και εκεί η σάλτσα μας θα είναι τελειωμένη. Λοιπόν, τις ουρές εγώ δεν τις κόβω γιατί είναι πολύ σκληρές και κόβω τα φυλλαράκια και λίγο το κάτω μέρος και λίγο τα φυλλαράκια ψιλοκόβω. Η Λίζα διαμαρτύρεται. Κάτι άκουσα. Λοιπόν, ψιλοέκοψα το μαϊντανό, το προσθέτω στην σάλτσα και την κλείνω. Είναι έτοιμη η σάλτσα. Είναι έτοιμη και θα αρχίσουμε να στρώνουμε τα ψί. Τώρα, ο καθένας ξέρει τι οικογένεια έχει, πόση ποσότητα θέλει κτλ. Αυτά είναι εύκολα πράγματα, κανονίζετε μόνοι σας. Εγώ γι' αυτό το πυρέξ, γι' αυτό το έχω βάλει πυρέξ, το λες πυρέξ. Okay, πυρέξ, όλα είναι πυρέξ γιατί μπαίνουν στο φούρνο. Έχω βάλει λίγη ποσότητα πάνω στο πάτο, κάτω στο πάτο. Και πάνω του θα στρώσω τις μελιτζάνες. Τις βάζω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή βλέπετε πως τις στρώνω, γιατί έτσι χωράνε καλύτερα. Ωραία. Βλέπετε, έστρωσα όλο το πάτο. Ωραία. Τώρα παίρνω δύο πυρούνια και το πολιτοποιώ κατά κάποιο τρόπο, πως κάνουμε έτσι και τα παπουτσάκια, ας πούμε. Το ανοίγουμε και το κάνουμε λιγάκι πιο νιανιά. Βάζουμε από πάνω όλη την σάλτσα, τη σκεπάζουμε δηλαδή. Βλέπετε ότι δεν έχω βάλει ούτε μία σταγόνα νερό και όμως έχει χυμό, δηλαδή έχουν δώσει το ζουμί τα λαχανικά. Λοιπόν, το έχω στρώσει όλο, το μοιράζω για να είναι ομοιόμορφο από πάνω, θα το κλείσω για μισή ώρα με αλουμινόχαρτο στους 200 βαθμούς, για μισή ώρα, και μετά από μισή ώρα βγάζω το αλουμινόχαρτο και αφήνω για άλλα 20 λεπτά. Τώρα είναι έτοιμο, το έχω βγάλει,
και το σερβίρω. Βλέπετε τι χρώμα είναι, πάρα πολύ ωραίο χρώμα και η γεύση είναι φανταστική. Αυτό είναι το ημάμ μας. Μπορείτε να το φάτε άφοβα. Άφοβα εννοώ δεν έχει πάρα πολλές θερμίδες. Λοιπόν, και είναι απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις για τις καινούριες μου συνταγές. Γεια σας!